Στην Καρδίτσα, οι κάλπες για τους μηχανικούς στήθηκαν στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και η ψηφοφορία διέργησε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Την πρωτιά και μάλιστα με αρκετά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με το πανελλαδικό πήρε η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών με 140 ψηφοδέλτια και ποσοστό 43,34%, ενώ ακολούθησε η αριστερή Συμπαράταξη Ανατροπής με 67 ψήφους και ποσοστό 20,74%, η Δημοκρατική Συμπαράταξη με 57 ψήφους και ποσοστό 17,65%, η Δημοκρατική Πανεπιστημονική με 45 ψήφους και ποσοστό 13,93%, ενώ η ΕΛΕΜ και η Ενεργή Μηχανική συγκέντρωσαν ποσοστό 1,86% και 0,31% αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που εκλέγονται, είναι η Τσιόνας με 169 ψήφους, Αναστασοπούλου με 129, Κατσιφού με 105, Δαλαμάνγκα με 90, Λιούτας με 85 και Τσιούκας με 75.